Hey, με λένε Άλεξ και κάνω βιντεάκια για τα ψυχιατρία, την ψυχική υγεία, τις ψυχικές ασθένειες και όλα αυτά τα ευχάριστα πράγματα. Ναι, κάποιος πρέπει να τα πει όμως, οπότε, hey, ήρθα να τα πω. Λοιπόν, έχω έναν τύπο στην αυλή μου αυτή τη στιγμή, ο οποίος μαζεύει κάτι κούτσουρα και ο οποίος μάλλον με βλέπει να μιλάω στο τίποτα. Εντάξει, αυτό πρέπει να είναι λίγο περίεργο για τους δύο μας. Αλλά τι να κάνουμε, πάμε τώρα, δεν πρέπει να βγει βίντεο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους 5 κανόνες που εφαρμόζονται συνήθως στα ψυχιατρία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα disclaimer, γιατί έφαγα λίγο κρά. Σε κάθε ψυχιατρίο, ακόμα και σε διαφορετικό τμήμα, παύλα πτέρυγα του ίδιου ψυχιατρίου, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Όπως ανέφερε μία κοπέλα, που εγώ είπα σε ένα βίντεο στο TikTok ότι πρέπει να έχετε 2-3 αναπτήρες μαζί, μου είπε ότι ουσιαστικά τις πήραν όλους τους αναπτήρες. Ναι, οκ, και εμένα μου τους έχουν πάρει, ξέρω, σε κάποια τμήματα ισχύει ότι δεν επιτρέπεται να έχεις αναπτήρα και τα έχουν έναν αναπτήρα, εκεί που είναι το τηλέφωνο, δίπλα σε μία αλυσίδα. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, εγώ το έχω πετύχει μόνο μία φορά αυτό. Συνήθως, σε αφήνουν να έχεις αναπτήρα, τσιγάρα, ό,τι θέλεις. Εκτός από τα άτομα τα οποία, ας πούμε, ήταν πυρομανείς ή οτιδήποτε τέτοιο, ή θεωρούνται επικίνδυνα, τα οποία γενικά είναι κλεισμένα στα δωμάτια. Σε αυτά τα άτομα δεν επιτρέπονται αναπτήρες, αλλά γενικά επιτρέπονται. Ωραία, ας αρχίσουμε με το βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο και κύριο είναι το κινητό. Σε κάποια ψυχιατρία δεν επιτρέπεται καθόλου. Σε κάποια ψυχιατρία επιτρέπεται να το έχεις, νομίζω, 2 ώρες τη μέρα. Και σε κάποια ψυχιατρία επιτρέπεται να το έχεις όλη μέρα. Αλλά αυτό είναι το πιο ασυνήθιστο. Το πιο συνηθισμένο που έχω πετύχει σχεδόν παντού είναι δεν έχεις το κινητό σου ποτέ, σου φέρνουν το κινητό σου οι δικοί σου όταν έχεις επισκεπτήριο και βολεύεσαι με αυτό, με τις 3 ώρες της επισκεπτήριο έχεις και το κινητό σου μαζί. Αυτό ήταν το πρώτο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι όχι κορδόνια. Δηλαδή, όχι κορδόνια στα φούτερ, όχι κορδόνια στις ζακέτες, όχι κορδόνια στα παπούτσια. Όχι κολιέ, όχι κορδόνια σε τσάντες, όποτε σου τις παίρνουν, σε τσαντάκια. Δηλαδή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει κορδόνια, θα σου το πάρουνε. Και ας πούμε, ακόμα και αν σε ένα φούτερ είναι ραμμένο το κορδόνι, θα σου πούνε, μπρο, ή στο κόβουμε, ή δεν έχεις αυτό το ρούχο μαζί. Οπότε, εγώ έχω καταλήξει μετά από 7 νοσηλίες, όλα μου τα ρούχα να μην έχουν κορδόνια σχεδόν. Γιατί είναι όλα κομμένα. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι... Όχι, αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο είναι... Όχι, αποκαλυπτικά ρούχα. Το οποίο ισχύει μόνο στις γυναίκες, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να φοράς σορτσάκι. Δεν μπορείς να φοράς τυραντάκι, γιατί υπάρχουν άτομα με σεξουαλικές διαταραχές. Οπότε, ναι, οκ. Δηλαδή, εγώ μπορώ να το κατανοήσω αυτό, αλλά θα το κατανοούσα αν ίσχυε και στις 2 περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια γυναίκα να έχει σεξουαλική διαταραχή. Δεν μας νοιάζει αυτό. Οι άντρες μπορούν να φοράνε κανονικά σορτσάκια, να κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα. Εντάξει, σε κάποια ψυχιατρία θα τους την πούνε, αλλά σε κάποια άλλα χαλαρά, χωρίς μπλούζα. Ενώ οι γυναίκες, λοιπόν, ακούστε τώρα, μπήκα στο Δαφνί και φορούσα δίχτυο το καλτσόν, σορτσάκι και αυτή την μπλούζα που φοράω πάντα με το τυραντάκι, ωραία. Μου βγάλανε όλα αυτά τα ρούχα γιατί δεν ήταν ρούχα για εκεί και μου δώσανε άλλα ρούχα τα οποία δεν είχαν καμία επαφή με το μέγεθός μου. Όπως έχετε καταλάβει είμαι λίγο τσάμπι, ωραία. Δεν το λες και λίγο, αλλά ναι, είμαι λίγο τσάμπι. Τα ρούχα που μου δώσανε ήταν για κάποιο άτομο τουλάχιστον 20 κιλά κάτω από μένα. Οπότε δεν μου έκαναν, οπότε ήταν πάλι revealing γιατί συμπιέζανε τα πάντα και μου δώσανε και κάτι
παπούτσια, παντόφλες, γιατί είχα σκάσει με αρβίλες και μου δώσανε κάτι παντόφλες, οι οποίες ενώ εγώ φοράω αρκετά μικρό νούμερο, 36 φοράω, οι παντόφλες δεν μου κάνανε. Πώς γίνεται, τι νούμερο φορούσε ο προηγούμενος, 34, δεν καταλαβαίνω. Πάντως δεν μου κάνανε και περπατούσα έτσι πέφτοντας, ήταν λίγο δύσκολη φάση. Το επόμενο είναι ότι δεν επιτρέπονται αγόρια σε γυναικεία δωμάτια και γυναίκες σε αντρικά δωμάτια. Εντάξει, αυτό πάλι δεν μπορώ να το κατανοήσω, λυπάμαι. Δηλαδή, το κατανοώ σε φάση αν υπάρξει κάποια επίθεση ή κάτι τέτοιο. Αλλά κυριολεκτικά, μας βλέπεις να αράζουμε μαζί σε ίδιο δωμάτιο, να γελάμε, να μιλάμε και λες, όχι αγόρια σε δωμάτιο. Παράταμε, είμαστε ψυχιατρίο, θέλω να ηρεμήσω. Όχι να μου κάνεις κήρυγμα όλη την ώρα για το οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν έχω μπει. Έχω μπει σε αντρικό δωμάτιο για να ζητήσω αναπτύρες και τέτοια. Ή πιο παλιά είχα ένα γκομενάκι σε ένα δωμάτιο, οπότε πήγαινα εκεί. Αλλά όλα αυτά γινόντουσαν κρυφά και στη ζούλα και μη μας δούνε και το ένα το άλλο. Γιατί παίζει να μας δένανε. Το έχω δει, σας το έχω πει κιόλας. Ένα παιδί, επειδή έμπαινε στο δωμάτιο μου, τον δέσανε. Οπότε κάτσε και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Αξίζει τον κουμενέτο για να με δέσουνε? Όχι, δεν αξίζει. Οπότε βλέπεις τι θα κάνει ο άλλος. Θα έρθει στο δωμάτιο σου, δεν θα έρθει, αυτόν θα δέσουν. Τέλος πάντων. Και το τελευταίο είναι, δεν επιτρέπεται να έχεις μαζί σου αιχμηρά αντικείμενα. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις ξύστρες. Δεν μπορείς να έχεις και μολύβια σε κάποια νοσοκομεία. Δεν μπορείς να έχεις στυλό. Δεν μπορείς να έχεις συνδετήρα. Αυτό το ανακάλυψα επειδή είχα ένα συνδετήρα στο αυτί μου και μου τον πήρανε. Σε κάποια νοσοκομεία τους βάζουν να βγάζουν τα piercings. Δεν θα πήγαινε πολύ καλά αυτό. Και δεν μπορείς να έχεις μαζί σου καθρεφτάκια, τσιμπιδάκια, ξηραφάκια. Όλα αυτά απαγορεύονται. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να έχεις στα ντε. Υπάρχουν άλλα τόσο που μπορώ να σας το πω. Αν ψήνεστε για part 2, κάντε καρδούλα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μπορείτε κλασικά να μου στείλετε ό,τι θέλετε, όπως ήδη κάνετε, να μου μιλήσετε και να αναλύσουμε οτιδήποτε θέλετε. Και τέλος, χαίρομαι πολύ που πάει τόσο καλά το κανάλι. Πηγαίνετε στηρίξτε και το podcast, επειδή είναι το πρώτο να πάρουμε λίγη φόρα εδώ πέρα. Και είναι ακόμα αυτό στην αυλή μου και σκουπίζει. Έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί αυτό είναι στην αυλή μου και σκουπίζει? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Κάντε subscribe, comment, share. Εντάξει, μην κάνετε share άμα σας είναι too much, αλλά ένα comment, ένα like, ένα subscribe εσείς που βλέπετε τα βίντεο και δεν κάνετε subscribe. Ένα τέτοιο πράγμα για να μας βοηθήσετε και εμάς να συνεχίσουμε. Ναι, λέω εμάς, γιατί επιτέλους καταλάβατε ότι είμαστε δύο. Είμαι εγώ το Άλεξ και είναι και ο Ξαλέ που θα κάνει τα podcast. Σαπορτάρετε μας γενικά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να δώσουμε. Και subscribe!